παράταξη, να κάνουμε μια κουβέντα τηλεφωνικά με τον συνάδελφο, τον Αντώνη Τολιάρο. Καλησπέρα, Αντώνη. Καλησπέρα, Γιώργο. Πες μας ακριβώς τι γίνεται, όσο μπορείς να γνωρίζεις και εσύ, βέβαια. Κόλαση. Κόλαση, έτσι. Μονολεκτικά. Κοίταξε να δεις, Γιώργο και αγαπητοί φίλοι, εκτιμώ ότι ο κύριος Παπανδρέου αποφάσισε να βάλει φωτιά στα τόπια μέσα στο ΠΑΣΟΚ. Ναι. Αδιαφορεί για τις συνέπειες που πιθανόν να έχει στην συνοχή του κόμματος και την τύχη του στις επόμενες εκλογές και αποφασίζει κάποιες κρίσιμες εβδομάδες, όχι μόνο για το ΠΑΣΟΚ αλλά για τη χώρα, να δημιουργήσει θέμα εσωκομματικό στο κόμμα του, στο ΠΑΣΟΚ, αλλά και γενικότερα στην κυβέρνηση. Σωστά ο Βενιζέλος λέει ότι όποιος αμφισβητεί τώρα το ΠΑΣΟΚ δημιουργεί πρόβλημα στην κυβέρνηση και προκαλεί αστάθεια, γιατί φανταστείτε τις συνέπειες που μπορεί να έχει μια επόμενη κίνηση είτε του Βενιζέλου είτε του Παπανδρέου. Η συνάντηση δηλαδή, αν και αρχικά βγήκε προς τα έξω ότι αγκαλιές και φιλιά και όλα καλά ήταν καλά, δεν ήταν τόσο καλά όσο φάνηκε. Αγκαλιές και φιλιά δεν υπήρξε. Υπήρξε μια συνάντηση με φοβερή αμηχανία. Ναι. Υπήρχε, από ό,τι είδαμε και στις φωτογραφίες και από τα πλάνα, ένα βεβαιασμένο χαμόγελο του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ για να δείξει ότι, εν πάση περιπτώσει, τρέφει κάποιες ελπίδες για από αυτή τη συνάντηση. Ναι. Υπήρχε ένα παγωμένο βλέμμα του κυρίου Παπανδρέου, που ήταν ανέκφραστος. Σωστά. Και από εκεί και πέρα η διαρροή στη συνέχεια, μέσα μετά τη συνάντηση, ότι θα αποστείλει τις απόψεις του γραπτός, προειδοποιούσε για το τι θα γίνει. Εγώ προσωπικά πίστευω ότι θα καθυστερήσει αυτό το πράγμα και ότι, εν πάση περιπτώσει, προκάλεσε μια συνάντηση ο Βενιζέλος για να φτιάξει λίγο το κλίμα στη σχέση του με τον Παπανδρέου, επειδή βλέπει ότι είναι πολύ πιθανό να πάμε σε εκλογές. Ναι. Από εκεί και πέρα ο Παπανδρέου έδειξε ότι δεν ενδιαφέρεται για αυτές τις σχέσεις, δεν ενδιαφέρεται για να πάει καλά το ΠΑΣΟΚ στις επόμενες εκλογές. Θέλει να ξεκαθαρίσει την άποψή του ότι δεν συμφωνεί με τη δημιουργία της Δημοκρατικής Παράταξης, ότι διαφωνεί με τους χειρισμούς του Βενιζέλου στην κυβέρνηση και όλα αυτά. Αντώνη, πρέπει να ρωτήσω, γιατί έχεις καλύτερο ρεπορτάζ από μένα, ναι, 100% στο ΠΑΣΟΚ. Αυτά που ακούν, που βλέπουμε, που ακούμε και λένε ότι θα πάμε σε ένα νέο κόμμα. Πώς μπορεί να γίνει αυτό με μια μικρή εκλογική πίτα? Κοιτάξτε να δείτε, το νέο κόμμα, ποιο νέο κόμμα, γιατί η Δημοκρατική Παράταξη εννοείται. Δεν ξέρω, λέγεται ότι κάτι ετοιμάζει και ο Παπανδρέου. Δεν ξέρω αν ευσταθεί αυτό ή όχι. Δεν ξέρω αν ετοιμάζει ο Παπανδρέου κάτι. Εάν ετοιμάζει κάτι ο Παπανδρέου, θα έπρεπε να το έχει κάνει χθες. Γιατί το να ανακοινώνει τη δημιουργία ενός νέου κόμματος λίγες εβδομάδες πριν από την προκήρυξη εκλογών, γιατί επαναλαμβάνω, είναι πάρα πολύ πιθανό να πάμε σε εκλογές, ναι, είναι λίγο αυτοκτονικό. Έτσι, έχουμε δει άπειρα άλλα κόμματα να αναβαγούν με πολύ πιο ελπιδοφόρα ιδρυτικά μηνύματα. Πόσο μάλλον τώρα που ο κόσμος δείχνει ότι απαξιώνει όλους αυτούς που μας οδήγησαν σε αυτή την κατάσταση και ζητάει κάτι καινούριο. Πάντως δεν έχει να χάσει και πολλά πράγματα. Τι? Δεν έχει να χάσει και πολλά πράγματα ο Παπανδρέου. Νομίζω ότι έχει. Νομίζω ότι έχει, ότι θα περάσει στην ιστορία ως ο πρωθυπουργός πρώτον που έπεσε 1,5 χρόνο περίπου πριν από την εκλογή του, 2 χρόνια μετά την εκλογή του ως πρωθυπουργός, και στη συνέχεια ως ο πρωθυπουργός που έριξε το κόμμα του από την κυβέρνηση. Και να σας πω και κάτι, εάν αυτό το πράγμα, αυτή η εξέλιξη γίνει πριν την προκήρυξη των εκλογών, θα είναι και ολέθριο για την Ελλάδα. Αν γίνει στη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου, εντάξει, θα ξαναμοιραστεί η τράπουλα. Δεν ξέρω ποια θα είναι η τύχη του ΠΑΣΟΚ χωρίς τους ψηφοφόρους του Παπανδρέου, γιατί υπάρχουν και τέτοιοι. Δεν ξέρω πώς είναι, αλλά υπάρχουν. Ναι. Υπάρχουν παπανδρεϊκοί δηλαδή μέσα στο ΠΑΣΟΚ. Ακριβώς. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν καταλαβαίνω και τι μέλλον θα έχει ένα παπανδρεϊκό κόμμα με ένα ποσοστό που μόλις. Αν έχει τέτοιο σχέδιο, ο Αντώνη μπορεί να το εφαρμόσει. Δηλαδή, μπορεί να πει στους παπανδρεϊκούς βουλευτές, αν υπάρχουν, να τραβηχτούν από αυτή την προσπάθεια? Τι θα σου πω. Έτσι όπως το συζητάμε τώρα, εγώ νομίζω πως όχι. Αλλά δεν είμαι μέσα στο μυαλό κανενός. Από εδώ και πέρα, από το έμπειρο πολιτικό σου μάτι, τι βλέπεις να γίνεται? Καταρχήν, έχεις προεξοφλήσει τις εκλογές, πολύ σύντομα. Όχι, δεν τις προεξοφλώ καθόλου. Εγώ θα το ενισχύσω το ρεπορτάζ, γιατί έχουμε πληροφορίες ότι τα πρωτοδικεία παραγγέλνουν εκλογικούς σάκους.
Κοίταξε να δεις, είναι λογικό γιατί η χώρα ετοιμάζεται για εκλογές. Δηλαδή, ακόμα και αν θεωρήσουμε ότι είναι 50-50, 50-50 πιθανότητες, ναι. Αν σου κάτσει το δεύτερο 50% πρέπει η χώρα να είναι έτοιμη για να κάνει εκλογές. Άρα λογικό είναι να παραγγέλνει καταλόγους, λογικό είναι να παραγγέλνει κάλπες, λογικό είναι να προετοιμάζεται. Από εκεί και πέρα εγώ πιστεύω ότι και μετά από δηλώσεις, σήμερα για παράδειγμα στην εκπομπή μου στο Action Weekend, σωστά. Ακούσαμε έναν βουλευτή ανεξάρτητο, ο οποίος τον κύριο... Ναι, Αντώνη, πες το περιεχόμενο. Το δικηγόρο που έφυγε από τους ανεξάρτητους Έλληνες και έγινε ανεξάρτητος βουλευτής. Ναι. Είπε ότι ενώ το καλοκαίρι δήλωνα ότι δεν θα ψηφίσω για την εκλογή νέου Προέδρου, τώρα λέω περιμένω να δω ποια θα είναι η πρόταση. Που σημαίνει ότι έχει αλλάξει τάση αυτός ο συγκεκριμένος βουλευτής. Σωστά. Επίσης έχουμε πληροφορίες ότι συζητιούνται κάποιες αποχωρήσεις από τους ανεξάρτητους Έλληνες. Κανα δυο ακόμα. Όλα αυτά μας δείχνουν ότι είναι το πολιτικό τοπίο με μια κινούμενη άμμος. Ο πρώην συνεργάτης του Ανδρέα του Λοβέρδου, ο Χρήστος Φαϊδόνης, ναι. Ο οποίος έχει παραμείνει ανεξάρτητος, δεν έχει προσχωρήσει στο ΠΑΣΟΚ, mm-hmm. Μιλώντας χθες στο ΜΕΚΑ, είπε ότι από τις συζητήσεις που κάνει μέσα στους ανεξάρτητους βουλευτές, που έχουν φτιάξει μια κοινοβουλευτική ομάδα, ξέρετε, πιστεύει ότι περισσότερο από τους μισούς είναι υπέρ της εκλογής Προέδρου της Δημοκρατίας. Περισσότερο από τους μισούς σημαίνει πάνω από 12, έτσι. Είναι 24 αυτοί οι βουλευτές. Επομένως, δηλαδή λες ότι ο ισχυρισμός του Πρωθυπουργού για τους 180 μπορεί στο τέλος να επαληθευτεί. Αν λάβουμε στα σοβαρά τις ακριτομήθειες και τους υπαινιγμούς, εγώ πιστεύω ότι μπορεί να γίνει. Δεν σημαίνει επειδή το συζητάμε τώρα ότι θα γίνει μετά από ένα μήνα. Ούτως ή άλλως κατά τις αρχές, κατά τις 10-12 Γενάρη θα ξεκινήσει η διαδικασία. Μέχρι τότε θα συμβούν πάρα πολλά. Θα δούμε ποιο θα είναι το κλίμα με την Τρόικα. Αν ο Σαμαράς πετύχει μια καλή συμφωνία, ναι. Θα είναι αλλιώς τα δεδομένα. Αν τα σπάσει με την Τρόικα και δείξει ότι η Γερμανία και η Μέρκελ δεν τους ενδιαφέρει να πρημοδοτήσουν κανέναν στο προεκλογικό παιχνίδι, θα είναι άλλα τα δεδομένα πάλι. Καταλάβες, επομένως, απολύτως. Θα κυλήσει πολύ νερό στα βλάκι. 1,5 μήνας είναι πολύς χρόνος και πιστεύω ότι θα τα δούμε κυριολεκτικά όλα. Να ρωτήσω κάτι ακόμα σε σχέση με τη Νέα Δημοκρατία που επίσης έχεις πολύ καλό ρεπορτάζ και από εκεί. Έχουν καταφέρει και έχουν ξυλώσει κυριολεκτικά τη Χρυσή Αυγή στη Νέα Δημοκρατία. Ναι. Έχουν χτυπήσει τον Καρατζαφέρη, χτυπούν και τους ανεξάρτητους Έλληνες. Οι δεξαμενές τους δηλαδή, που από εκεί είχαν διαρροή, αρχίζουν και επιστρέφουν. Κοίταξε, στις δεξαμενές έχουν ανοίξει τα καπάκια. Ακριβώς. Από εκεί και πέρα όμως, δεν ξέρω τι θα γίνει στους ανεξάρτητους Έλληνες, δεν ξέρω τι θα γίνει με το Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό. Υπάρχει μία σημαντική παράμετρος. Εάν οι εκλογές γίνουν Μάρτιο, είναι πάρα πολύ πιθανόν να έχουν αποφυλακιστεί ο Μιχαλολιάκος και ο Κασιδιάρης, λόγω παρέλευσης του 18 μήνου. Οπότε? Σε αυτή την περίπτωση δεν ξέρω τι θα γίνει. Με δύο, τρία, τέσσερα, δεν ξέρω πόσα θα είναι αυτά τα στελέχη που θα βγουν έξω και θα πηγαίνουν στα μπαλκόνια από το μεσημέρι και μετά, γιατί το πρωί υποτίθεται θα είναι στο δικαστήριο, θα πηγαίνουν και θα φωνάζουν ότι μας κλείσανε φυλακή για να μας εξοντώσουν. Χωρίς στοιχεία. Γιατί όσο δεν θα έχει γίνει η δίκη και όσο δεν θα υπάρχει απόφαση, θα δικαιούνται να το λένε. Άσχετα αν όσα έχουμε δει και έχουμε ακούσει καταλαβαίνουν πάρα πολύ καλά τι ήταν αυτή η συμμορία. Σωστά. Αλλά οι ίδιοι θα μπορούν να επικαλούνται στο ακροατήριό τους να βγαίνουν έξω και να κάνουν δηλώσεις. Άρα και αυτό είναι ένας άλλος αστάθμητος παράγων της προεκλογικής εκστρατείας. Κοντός ψαλμός, αλληλούια. Τέλος πάντων. Δηλαδή, εγώ πιστεύω να μην βάζουμε στοίχημα.